Καλημέρα σας. Η πιο πρόσφατη ανασκόπηση μελετών του ανθρώπινου γονιδιώματος, η οποία δημοσιεύτηκε πριν λίγους μήνες στο Nature, έδειξε ότι η προέλευση του σύγχρονου ανθρώπου ήταν στην Αφρική, περίπου 200.000 χρόνια πριν από σήμερα, μετακινήθηκε εκτός Αφρικής μεταξύ 55 και 65.000 χρόνων πριν, εξαπλώθηκε στην Ευρασία και στην Οκεανία και εν τέλει κατέληξε στην Αμερική. Στον χάρτη αναπαρίστανται τα κύρια μεταναστευτικά κύματα του σύγχρονου ανθρώπου. Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι ο αποικισμός της Αμερικής προκλήθηκε τουλάχιστον από 3 ανεξάρτητα μεταναστευτικά κύματα από διαφορετικούς πληθυσμούς, τα οποία είχαν προέλευση την Ανατολική Ασία και οδήγησαν στη δημιουργία των αυτόχθονων πληθυσμών της Βορείου και Νοτιού Αμερικής και της Αρκτικής. Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο και παλαιότερο κύμα, το πρώτο αρχικό κύμα, εκτιμάται 15 με 23.000 χρόνια πριν και ήταν από τους πρώτους Αμερικανούς ή αλλιώς Παλαιοϊνδιάνους, ενώ τα δύο μικρότερα και μεταγενέστερα προκλήθηκαν από πληθυσμούς Αρκτικής και συγκεκριμένα τους Ναντενέ και τους Ινουίτ Εσκιμώους. Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι η προέλευση των γηγενών πληθυσμών της Αμερικής έχει μια πιο σύνθετη εικόνα. Συγκεκριμένα βρήκαν ότι αρκετοί γηγενείς πληθυσμοί της Νοτιού Αμερικής παρουσιάζουν υψηλή γενετική ομοιογένεια με πληθυσμούς της Αυστραλομελανησίας. Γεγονός το οποίο υποδηλώνει την ύπαρξη ενός κοινού γενετικού προγονικού πληθυσμού που μέχρι σήμερα είναι άγνωστος. Ως εκ τούτου, εκτός των τριών τεκμηριωμένων μεταναστευτικών κυμάτων, προτάθηκαν 2 επιπλέον κύματα με απευθείας μετακίνηση πληθυσμών από την Ασία και την Πολυνησία προς τη Λατινική Αμερική, τα οποία δεν έχουν τεκμηριωθεί και παραμένουν ακόμη υπό διερεύνηση. Με αποτέλεσμα, η χρονολογική και γεωγραφική προέλευση των γηγενών πληθυσμών της Αμερικής να παραμένει μέχρι σήμερα άγνωστη. Προηγούμενες μελέτες έδειξαν ότι ο όστης υπατήτητας Β αποτελεί ένα συμπληρωματικό γενετικό δείκτη επιπλέον του μυτοχονδριακού και του χρωμοσωμικού DNA για τη μελέτη της ανθρώπινης προϊστορίας και ως εκ τούτου μπορεί να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που οι γενετικές μελέτες αφήνουν αναπάντητα. Ο ιός υπατήτητας Β έχει εκτιμηθεί ότι συνυπάρχει με τον σύγχρονο άνθρωπο τουλάχιστον τα τελευταία 35.000 χρόνια, ενώ η παγκόσμια κατανομή των γονοτύπων και των υπογονοτύπων του παρουσιάζει υψηλή ομοιότητα με τις κύριες προϊστορικές μεταναστεύσεις του σύγχρονου ανθρώπου μετά τη μετακίνησή του εκτός Αφρικής. Αναφορικά με τους γηγενείς πληθυσμούς της Αμερικής, έχει βρεθεί ότι οι τρεις πληθυσμοί από τους οποίους εκτιμάται ότι έγινε και ο αποικισμός της Αμερικής έχουν μολυνθεί με διαφορετικά στελέχη του ιού. Συγκεκριμένα, ο υπογονότυπος Β6 υπάρχει αποκλειστικά στους Ινουίτ της Βορείου Αμερικής, οι υπογονότυποι D3 και D4 στους Ναντενέ του Βορείου Καναδά και οι γονότυποι F και H στους πρώτους Αμερικανούς ή Παλαιοϊνδιάνους. Το γεγονός ότι οι πληθυσμοί αυτοί έχουν μολυνθεί από διαφορετικά στελέχη του ιού υποδηλώνει την ξεχωριστή προέλευσή τους. Ο υπογονότυπος D4 υπάρχει στους γηγενείς πληθυσμούς του Βορείου Καναδά, της Καραϊβικής, της Βραζιλίας, του Θιβέτ, της Βορειοανατολικής Ινδίας και της Αυστραλομελανησίας, υποδηλώνοντας την κοινή προέλευση των πληθυσμών αυτών. Ο σκοπός λοιπόν της μελέτης ήταν, μελετώντας γενετικά δεδομένα αλληλουχίες, νουκλεοτιδικές αλληλουχίες του υπογονότυπου D4, να διερευνήσουμε την ύπαρξη της γενετικής ομοιότητας μεταξύ των πληθυσμών της Αμερικής, της Ασίας και της Οκεανίας, να εκτιμήσουμε τη γεωγραφική και τη χρονολογική προέλευση των πληθυσμών αυτών και τέλος να εκτιμήσουμε και τις μεταναστευτικές διαδρομές που οδήγησαν στον επικισμό της Αμερικής. Συγκεντρώσαμε όλες τις διαθέσιμες αλληλουχίες υπογονότυπου D4 πλήρους γονιδιώματος αλλά και στην περιοχή SP. Εφαρμόσαμε 2 ξεχωριστές αναλύσεις φυλογεωγραφίας και ανάλυσης μοριακού ρολογίου για να εκτιμήσουμε τη γεωγραφική και τη χρονολογική προέλευση των γηγενών πληθυσμών σε διαφορετικό αριθμό νουκλεοτιδικών βάσεων. Παρουσία αλληλουχιών αντιπροσωπευτικών όλων των μέχρι σήμερα γνωστών γονότυπων και υπογονότυπων της υπατήτητας Β και πρωτευόντων από την Αφρική και την Ασία. Τα κύρια ευρήματά μας. Στην εικόνα αναπαρίσταται η φυλογεωγραφική χρονολογημένη τοπολογία όπως προέκυψε από την ανάλυση στην περιοχή SP του γονιδιώματος υπατήτητας Β.
Εστιάζοντας στον υπογονότυπο D4, μπορούμε να δούμε ότι σχεδόν όλες οι αλληλουχίες του βρέθηκαν εντός 7 μονοφυλετικών ομάδων. Οι ομάδες αυτές αναπαρίστανται στο σχήμα με τρίγωνα και είχαν προέλευση την Κίνα, τη Βραζιλία, τη Βορειοανατολική Ινδία, τον Καναδά, την Αυστραλομελανησία, την Κούβα και την Αϊτή. Όταν λέμε μονοφυλετική ομάδα, εννοούμε την ύπαρξη μιας τοπικής επιδημίας, δηλαδή μεμονωμένη εισαγωγή του ιού και διασπορά μεταξύ του τοπικού πληθυσμού. Το γεγονός λοιπόν ότι για το συγκεκριμένο γονότυπο βρέθηκαν τόσο υψηλά ποσοστά μονοφυλετικότητας υποδηλώνει ότι σε αυτούς τους πληθυσμούς η διασπορά του ιού έγινε αποκλειστικά σε τοπικό επίπεδο. Με βάση λοιπόν τη φυλογραφική τοπολογία, ταυτοποίησαμε τα μονοπάτια διασποράς του D4 ανά τον κόσμο. Το πρώτο μονοπάτι διασποράς είχε κατεύθυνση στην Βορειοανατολική Ινδία και περαιτέρω εξάπλωση μέσω της Βορειοανατολικής Ασίας στη Βραζιλία. Το δεύτερο μονοπάτι διασποράς είχε κατεύθυνση την Αυστραλομελανησία και περαιτέρω εξάπλωση επίσης μέσω της Βορειοανατολικής Ινδίας, αρχικά στον Καναδά και μετέπειτα στην Καραϊβική. Το έβριμα αυτό υποδηλώνει ότι υπάρχει γενετική ομοιότητα του ιού στους πληγηγενείς πληθυσμούς της Αυστραλομελανησίας και της Νοτιού Αμερικής, έβριμα το οποίο τεκμηριώνει τα ευρήματα των γενετικών μελετών και μας δείχνει την ύπαρξη ενός κοινού γενετικού προγόνου για τους πληθυσμούς αυτούς. Αναφορικά με τη γεωγραφική προέλευση των πληθυσμών αυτών, από τα δεδομένα που συλλέξαμε και αναλύσαμε δεν μπόρεσε να προσδιοριστεί η ακριβής τοποθεσία της, αλλά λόγω της υψηλής γενετικής ετερογένειας που παρουσίασαν οι αλληλουχίες από το Θιβέτ, εκτιμάται ότι η πιθανή γεωγραφική προέλευση του D4 είναι η περιοχή της Κεντρικής Ασίας. Τέλος, από την χρονολογημένη τοπολογία, η οποία προέκυψε από την ανάλυση των αλληλουχιών της πατρίδας Β πλήρους γονιδιώματος, εκτιμήθηκε ότι το πρώτο μονοπάτι διασποράς πραγματοποιήθηκε περίπου 4.700 χρόνια πριν από σήμερα, το δεύτερο μονοπάτι διασποράς περίπου 5.500 έτη πριν από σήμερα, ενώ η χρονολογική προέλευση του D4 εκτιμάται στα 7.500 χρόνια πριν. Συμπερασματικά λοιπόν, η παρούσα μελέτη συμπεριέλαβε ένα μεγάλο αριθμό αλληλουχιών από γηγενείς πληθυσμούς που είχαν μελετηθεί ελάχιστα μέχρι σήμερα. Η μορφολογική τοπολογία του υπογονότυπου D4 τεκμηρίωσε τη γενετική ομολογία των γηγενών πληθυσμών της Αμερικής, της Καραϊβικής, της Αυστραλομελανησίας και της Ασίας, υποδεικνύοντας την ύπαρξη ενός κοινού γενετικού προγόνου και απορρίπτοντας τα δύο προτινόμενα μονοπάτια, τα οποία υποδείκνυαν απευθείας μετακινήσεις πληθυσμών από την Ασία και την Πολυνησία στη Λατινική Αμερική. Τα μονοπάτια διασποράς του D4 πιθανότατα απεικονίζουν τις προϊστορικές μεταναστεύσεις του σύγχρονου ανθρώπου από την Κεντρική Ασία προς την Βορειοανατολική Ινδία, τη Βραζιλία, τον Καναδά, την Καραϊβική και την Νότια Αμερική. Ενώ η μελέτη μας παρέχει επαρκείς ενδείξεις για το εμφυλεγόμενο θέμα της γεωγραφικής και χρονολογικής προέλευσης των γηγενών πληθυσμών της Αμερικής, αναδεικνύοντας τη μεγάλη σημασία του ιού της πατρίδας Β στις γενετικές μελέτες της ανθρώπινης προϊστορίας. Ευχαριστώ.